Θυμάστε το σκάνδαλο που είχε σκάσει στην Ευρωβουλή και δεν αναφέρομαι στην Καϊλή, αλλά στο σκάνδαλο ανάμεσα στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης και στο στέλεχος του Πασό Κινάλ, το όμορφο στέλεχος. Αυτή η κυρία λοιπόν κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκλεγεί βουλευτής των Ελλήνων. Ο κόσμος του Πασό Κινάλ επέλεξε ότι είναι χρήσιμη για την Ελλάδα. Αφού εξελέχθη, άρχισε και εμφανίζεται στα κανάλια και αναλύει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τους φόρους στην οικονομία. Θα δούμε δύο κλιπάκια, ένα από την ΕΡΤ και ένα από το Turk Canal, που αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Who knows? Let's go, see and judge later, as we say. Πάμε να δούμε τι συνέβη στην ΕΡΤ. Ανεξάρτητη αρχή, έναν ανεξάρτητο φορέα. Ωραία. Απάντησε ότι μπορεί να γίνει. Να συζητήσουμε. Έχετε κοστολογήσει, κυρία Χρονοπούλη. Εμείς έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας επιμέρους. Ναι. Και έχουμε, μπορώ να σας το αναλύσω. Απλά, αν ξεκινήσω να σας το αναλύω, φοβάμαι ότι θα χάσω τον προσεκτές τηλεθεατές. Απλώς, επιμέρους, κυρία Χρονοπούλου, επειδή διάβασα το πρόγραμμά σας, έχει ένα μέτρο που λέει «Έκτακτη φορολόγηση κερδών τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων». Τι έσοδα προσδοκάτε από αυτό το μέτρο και ποιες μεγάλες επιχειρήσεις θα φορολογήσετε, ποιες νοείτε μεγάλες επιχειρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που έχουμε κοστολογήσει και είναι τα κοστολογημένα μας μέτρα, είναι οι συντάξεις, είναι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι η μείωση των φόρων στην εργασία μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στην υγεία. Έχουμε κοστολογήσει πόσο θα μας κοστίσει. Πόσο κάνουν αυτά? Λοιπόν, 1,13 δις είναι οι συντάξεις. Όλα. Και το ΕΚΑΣ, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, συν οι συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Και τα κέρδη, είναι τραπεζών, πώς θα φορολογήσετε, ποιους θα φορολογήσετε, ποιες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις θα φορολογήσετε? Εγώ είδα στο πρόγραμμά σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα καταργήσετε έκτακτη φορολόγηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Τι εννοείτε? Από ό,τι βλέπετε έχει σημειώσεις, έτσι, το κεφάλι της, το βλέμμα της είναι εκεί, στραμμένο, διαβάζει, μπερδεύει, φαίνεται και η απειρία της, την πολιορκούν και οι άλλοι με ρωτήσεις, μπλα 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 μπλα. Okay, έχει μια δικαιολογία, ας το πούμε έτσι. Εμείς ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ανακατανομή του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, αντί να έχουμε σήμερα, αντί να έχουμε αυτή τη στιγμή 60% φόρο κατανάλωση που πληρώνει οι μικρομεσαίοι, να μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική, ώστε ουσιαστικά ανακατανέμοντας τους φόρους, να μπορεί το κράτος να μην πιέζει τους πολλούς. Άρα θα αυξήσετε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Αυτό λέτε. Θα αυξήσουμε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Ποιους φόρους θα αυξήσετε? Ποιους θα αυξήσετε? Μια και το λέτε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ποιους θα μειώσουν, όλοι λένε να μειώσουν. Ποιους θα αυξήσετε, είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω, ποιους θα μειώσουμε. Θα μειώσουμε τους φόρους στην εργασία. Ποιους θα μειώσετε, εντάξει, το έχετε πει, το ξέρουμε. Ποιους θα αυξήσετε για να μειώσετε άλλους? Αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι κάποιους θα αυξήσετε. Ναι, γιατί θα αυξήσουμε κάποιους φόρους. Θα αυξήσουμε τους φόρους οι οποίοι βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλήττουν τη μεσαία τάξη. Μάλιστα. Θα αυξήσουν τους φόρους που επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη. Εντάξει, προφανώς μπέρδεψε τις σημειώσεις, τις απαντήσεις, άλλα ντάλλον. Πάμε να δούμε τι συνέβη και στο Sky που βγήκε και ανέφερε ότι στην ΕΡΤ έκανε λάθος, εντάξει, οκ. Okay. Φαίνεται η απειρία της, αλλά στο Sky νευριάζει κιόλας. Κάνει και λίγο restart. Για πάμε να δούμε. Όταν έχουμε 2,5 δις υπερκέρδη, αυτό που λέμε στις μεγάλες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές τις μεγάλες εταιρείες, κυρία Χρονοπούλου? Πόσες είναι? 150. Ποιες είναι αυτές? Μπορείτε να μας πείτε μερικές μεγάλες εταιρείες που θα φορολογήσετε? Είναι δυνατόν να σας πω αυτή τη στιγμή ονόματα εταιριών συγκεκριμένα? Πόσες είναι αυτές? Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι έχουμε γύρω στις... Όχι, δεν θα σας πω νούμερο. Γιατί να σας πω νούμερο? Πώς μπορώ εγώ... Τσαρνίζεται κιόλας. Εντάξει, αυτό πρέπει να το διαχειριστεί στο μέλλον. Δεν ξέρω, ξέρετε τι γίνεται. Μήπως εκεί στο Πασόκ Κινάλ, μήπως μπερδέψανε και νομίζανε αντί για εκλογές είχαμε καλλιστεία και την εκλέξανε λόγω ομορφιάς, γιατί είναι ελκυστική γυναίκα, οπότε πάω πάσο. Αν κρίνουμε, ψηφίζουμε
με την εμφάνιση και εγώ θα την ψήφιζα. Και εγώ θα πήγαινα πασό κοινάλ. Είστε σοβαροί άνθρωποι και έχετε πρόγραμμα. Γιατί θέλετε να ξέρετε το ρόλο τη σοβαρή αντιπολίτευση και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χορηγό μα. Εσεί λοιπόν όχι, που δεν είστε χορηγοί μα, προσπαθήστε να παίξετε αυτό το ρόλο έστω για τα μάτια του κόσμου και πείτε μα κάτι συγκεκριμένο. Τα υπερκέρδη είναι 150 εισηγμένων εταιριών. Μέχρι τώρα δεν μα έχετε πει τίποτα συγκεκριμένο. Σας απαντώ, κύριε Ρωμανέ. Τα υπερκέρδη είναι 150 εισηγμένων εταιριών. Και απαντώ και λέω. Να ξέρουν τι πάνε να ψηφίσουν. Ωραία. Με αφήστε να το πω. Βεβαίω. Μπλα 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 μπλα. Μου γράφετε πολύ στα σχόλια και έχετε απόλυτο δίκιο. Αντί να ασχοληθούν με το να σώσουν την οικονομία της Ελλάδας και τα τρία κόμματα, ας βάλουν μια τάξη στα οικονομικά τους και αυτά που χρωστάνε, ας φτιάξουν αυτά πρώτα και μετά φτιάχνουν και τα οικονομικά της χώρας μας. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να χρωστάς τόσα εκατομμύρια στο δικό σου το σπίτι και να λες ότι θα φτιάξω τα οικονομικά της Ελλάδας. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Μουδιασμένοι είμαστε όλοι. Γράφτε την κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.